Γιορτές με τις επιδοτήσεις στις τσέπες θα κάνουν οι δικαιούχοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς ο ΕΠΕΚΕΠΕ σχεδιάζει την καταβολή τους από αύριο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που φτάνουν στην Ένωση Ηρακλείου, οι πιστώσεις θα ξεκινήσουν αύριο το μεσημέρι, ενώ δεν αποκλείεται από το ίδιο βράδυ η μερίδα δικαιούχων να έχει διαθέσιμα τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αύριο, Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, θα φύγει επίσημα η δισκέτα αύριο το μεσημέρι από τον οργανισμό, από τον ΟΠΚΠ, που συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΚΠ 1 η ώρα το μεσημέρι, και θα είναι παρόν και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Μάκης Βορίδης. Η δισκέτα θα φύγει, θα πάει στην Τράπεζα Πειραιώς και μετά ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή. Μπορεί να προλάβει η Τράπεζα Πειραιώς και αύριο το βράδυ να πιστώσει τα πρώτα χρήματα στους πρώτους παραγωγούς. Μετά έχουμε το διήμερο Βαλέρ που έχει να κάνει για τα άλλα τραπεζικά ιδρύματα. Μέχρι τις 20 του μήνα, ημέρα Παρασκευή, θα έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή. Πρόκειται για το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, το πρασίνισμα, την ενίσχυση των νέων κάτω των 40 ετών, καθώς και το απόθεμα. Η πληρωμή αυτή αφορά 950 εκατομμύρια ευρώ, είναι το 30% της βασικής ενίσχυσης. Το πρασίνισμα στο 100% που αφορά το 50% της βασικής. Έχουμε το ΓΙΑΝΚ που είναι το 25% επί του συνόλου της επιδότησης που το παίρνουν, είναι το νεαρής ηλικίας η παραγωγή κάτω των 40 ετών, και έχουμε και το περιβόητο εθνικό απόθεμα που αντιστοιχεί σε 23 εκατομμύρια ευρώ. Τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στις καρτέλες δικαιούχων του αποθέματος οφείλονται κυρίως σε ελλειπή στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των στοιχείων των αγροτεμαχίων τους. Έχουμε κάποια προβλήματα σε κάποιους δικαιούχους, περίπου 1 στους 3 δικαιούχους δεν έχει φανεί ακόμα. Αυτά όμως τα προβλήματα θα ξεπεραστούν μετά τη μεγάλη πληρωμή και θεωρώ ότι μέσα στο μήνα Ιανουάριο, άντε το πολύ Φλεβάρι, θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η πληρωμή. Χρήματα όμως θα εισπράξουν και οι δικαιούχοι της εξισωτικής, η οποία θα πιστωθεί επίσης τις επόμενες ημέρες. Έχουμε όμως και την εξισωτική αποζημίωση, που η εξισωτική αποζημίωση αφορά περίπου 300.000 παραγωγούς και το ποσό της ανέρχεται στα 253 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πληροφορίες μέσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι υπάρχει πιθανότητα την Παρασκευή 20 του μήνα να κατατεθεί και αυτή στα τραπεζικά βιβλιάρια. Αν δεν κατατεθεί, θα πάμε την επόμενη Δευτέρα. Με την εκπνοή του χρόνου ολοκληρώνεται και η προγραμματική περίοδος που δίνει τη θέση της στην επόμενη και κρίσιμη, με το 2020 να είναι έτος γέφυρα, κατά το οποίο αγρότες και κτηνοτρόφοι καλούνται να συμπληρώσουν εμπεριστατωμένο φάκελο για τη νέα ΚΑΠ.